Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθότι φαίνεται να κινητοποιείται πάρα πολλοίς κόσμος. Δηλαδή πραγματικά τα μηνύματα που έρχονται από όλη την Ελλάδα είναι εντυπωσιακά. Η Χούντα που δεν τελείωσε το 73, όπως λέει και το γνωστό σύνθημα, έχει κινητοποιηθεί και αυτή με τη σειρά της. Υπάρχουν συμπλοκές όχι στο κέντρο βέβαια, αλλά στον Ιστμό όπως ξέρουμε, αλλά και προς το βορρά, έχουν κόψει το δρόμο ώστε να μην φτάσουν οι αγρότες από την Πελοπόννησο αλλά και από την Βόρεια Ελλάδα που κατευθύνονται προς το κέντρο. Δεν κατευθύνονται οι άνθρωποι με τρακτέρ, είναι είτε με ιδιωτικά αυτοκίνητα είτε με λεωφορεία. Η κυβέρνηση έδωσε εντολή στις δυνάμεις των Πρετοριανών της να κάνουν μπλόκο στους αγρότες, δηλαδή τι, έχουν σταματήσει την κυκλοφορία στο ύψος του Δαφνίου, λίγο πιο κάτω από το Δαφνί, έχουν κόψει λοιπόν την κυκλοφορία και δεν επιτρέπουν στα πούλμαν των αγροτών ή αν θέλετε το πούλμαν και σε ιδιωτικά αυτοκίνητα να έρθουν. Καθότι όπως γνωρίζετε, βεβαίως είμαστε μια νομοταγής πόλη και νομοταγής πώς να το πούμε, πολιτεία από κάθε άποψη. Ανάλογα, σε λίγο θα βγάλουμε και ανταποκρίσεις από τις περιοχές συγκρούσεων, από τα σημεία συγκρούσεων, γιατί ρίχνουν χημικά και ιστορίες και η κατάσταση είναι κριτική. Προφανώς η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή να χτυπηθούν άγρια οι όποιοι διαδηλωτές. Από την άλλη μεριά, όλο και περισσότεροι συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα. Με ελληνικές σημαίες οφείλω να ομολογήσω και ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο έχουν έρθει κριτικοί, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε. Από χθες το βράδυ έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται. Η κυβέρνηση απάντησε δίνοντας εντολή να κλείσουν οι σταθμοί του ηλεκτρικού και του μετρό στο Σύνταγμα, στην Πανεπιστημίου και στο Μοναστηράκι. Όμως είναι ανοιχτός ο σταθμός της Ομόνιας, καθότι εκεί πέρα γίνεται η βεγγέρα του ΚΚΕ και εκεί είναι πολύ προσυμφωνημένα τα πράγματα, οπότε όποιος θέλει να κατέβει στη διαδήλωση, στην συγκέντρωση, στην παλαϊκή κινητοποίηση σωστότερα, θα το κάνει μέσω του ηλεκτρικού στο κατεβαίνοντας Ομόνια και είναι απλά θα περπατήσει μέχρι την πλατεία Κουραή, που σήμερα στις 5 η ώρα έχουμε συνάντηση, τουλάχιστον εμείς που μας αφορά, αυτού του τύπου κινητοποίηση και κλιμάκωσή της. Ξεκινήστε από τώρα, όσοι τουλάχιστον μένετε μακριά, για να μπορείτε να, εντάξει και λίγο περπάτημα δεν μας κάνει κακό, από την Ομόνια μέχρι την Κουραή δεν είναι τίποτα, ένα δεκάλεπτο περπάτημα είναι, μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, μια δεύτερη ανακοίνωση που θα ήθελα να κάνω είναι τελικά τζίφος ιστορία με το αυτό που συζητήσαμε χθες σχετικά με τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ στο CNN. Δεν υπάρχει τέτοια δήλωση. Το ψάξαμε και εμείς και όλα αυτά τα πράγματα με το γνωστό ράδιο Αρβίλα του Βοθρολίβαδου στο διαδίκτυο. Μην τα πάρουμε σοβαρά. Γι' αυτό και από την αρχή μου κάνε μεγάλη απορία για το πώς και το τρίπο και το τρόπο που βγήκε αυτή η πληροφορία. Μου φαινόταν it's too good to be true που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες. Γι' αυτό και σας λέω μην περιμένετε κάτι τέτοιο, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τρίτο, μας έχουν στείλει ξανά μια συνέντευξη
της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επαναλαμβάνει αυτό που έχει καταγγείλει και η ίδια σε κειμενό της, ότι όντως ο τότε πρωθυπουργός ο Χούντας, ο Τσίπρας, έλεγε ή θεωρούσε την Χούντα ως επιβολή δικτατορίας, δηλαδή ως μια λύση για το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Και πάλι τότε μπαίνει ένα θέμα. Εάν λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου, τότε τι έκανε η κυρία Ζωή όταν το άκουσε αυτό από τον πρωθυπουργό και αρχηγό του κόμματός της? Γιατί αντέδρασε τώρα? Γιατί το θυμήθηκε τώρα? Γιατί τότε δεν αντέδρασε? Γιατί δεν βγήκε στα κάγκελα? Γιατί δεν φώναζε ότι κάποιοι εδώ πέρα μες στην κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού της χώρας, σχεδιάζουν δικτατορία ή τέλος πάντων είναι ανοιχτή ακόμη και στην πρόταση για δικτατορία της χώρας εναντίον του λαού? Γιατί δεν το είπε? Αντίθετα, τότε έλεγε ότι είναι προσωπικός της φίλος ο κύριος Τσίπρας και ότι τέλος πάντων είναι παρασυρμένος και προσπαθεί να τον βοηθήσει παραμένοντας μέσα στο κόμμα αλλά καταψηφίζοντας τα μνημόνια. Τα θυμόμαστε αυτά? Συγγνώμη, αλλά όταν τοποθετείς το κόμμα σου, τις ισορροπίες του κόμματός σου πάνω από την πατρίδα, τη δημοκρατία και το λαό, με συγχωρείτε, τουλάχιστον είσαι ισορροπιστής. Ή να το πούμε διαφορετικά, τουλάχιστον είσαι αναξιόπιστος. Ό,τι και να λες και μετά, ό,τι και να κάνεις. Γιατί να πιστέψουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα που μας μιλάει για δημοκρατία? Τώρα το θυμήθηκε? Τώρα? Εδώ δεν είχε ούτε καν την ευθυξία να παραιτηθεί όταν έμπαινε θέμα για επιβολή δικτατορίας. Έτσι μας λέει η ίδια. Κατόπιν ερωτήσεις προφητές. Συγγνώμη, με ευχαριστώ. Μπράβο. Να τη χαίρονται όσοι την ακολουθούν. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη συνομιλία που κάναμε με ανθρώπους που βρέθηκαν, όπως τους λέω εγώ έτσι, νοήμονες στοχοφόρους, είναι ο όρος που χρησιμοποιεί ο Λαμπαδάριος για τους φέροντες τη σταδία στις μετρήσεις των τοπογράφων. Ο φέροντες σταδία οφείλει να είναι νοήμων στοχοφόρος, φαίνεται το στόχο όπου με το Θεοδόλυχο υποτίθεται παλιά, τώρα βέβαια το έχει λύσει το ζήτημα υπολογιστές. Λοιπόν, άνθρωποι που ήταν νοήμονες στοχοφόροι και παρακολούσαν μια τελευταία εκδήλωση στην Κόρινθο όπου μίλησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, εισέπραξαν όταν τις έβαλαν το θέμα. Ωραία όλα αυτά περί διαγραφής του χρέους και όλα αυτά τα πράγματα, πολύ ωραία. Τι θα κάνεις στην οικονομία, πώς θα αντιμετωπίσεις την οικονομία? Η κυρία Κωνσταντοπούλου παρέπεμψε στο Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης έχει την οικονομική λύση. Καταλαβαίνετε τώρα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν έχω τουλάχιστον καμία αμφιβολία ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει στρατολογηθεί για το μνημόνιο νούμερο 4. Με λύση Βαρουφάκη, δηλαδή Brexit αλλά Σόιμπλε. Λοιπόν, όποιος πιστεύει ότι με την κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να κάνει κουμάντο, δικαίωμά του είναι να αυταπατάται, να τον ξεγελάει ο πρώτος τυχόντας που τον ξεγέλασε και χθες και φυσικά να συνεχίσει το ίδιο βιολί μέχρι να δει την πατρίδα του τανάσκελα. Όπως είναι σε αυτές τις ιστορίες. Παρεπιπτόντως, κανένας από όλους αυτούς τους μεγάλους δημοκράτες δεν έχει φρίξει, κυριολεκτικά δεν έχει φρίξει, με τις εξελίξεις της πρόσφατες στην παράδοση του ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ το ολόκληρο του Αιγαίου. Ειλικρινά, κανένας, το έχουν βουλώσει όλοι, άπαντες. Ασχολούνται με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και όλα τα υπόλοιπα. Η παράδοση επιχειρησιακή, γιατί επιχειρησιακή, όταν δίνεις το επιχειρησιακό έλεγχο του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε, παραδίδεις κυριαρχία. Δεν είναι παραδίδεις κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Έτσι. Και όπως έχω ξαναπεί, τουλάχιστον για όσους από εμάς στοιχειωδώς γνωρίζουμε το τι έγινε εκείνη την εποχή ή τι έχει γίνει και στη μεταπολίτευση, αλλά και στη Χούντα. Ούτε η Χούντα δεν τόλμησε να το κάνει. Υπήρχε απέτηση του ΝΑΤΟ, βεβαίως υπήρχε απέτηση του ΝΑΤΟ, ειδικά μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο που οργανώθηκε από την εγχώρια Χούντα, τους Αμερικανούς και το ΝΑΤΟ, αλλά και την εισβολή του Ατήλα νούμερο 1. Παρεμπιπτόντως, μια φίλη μας λέει ότι είναι 42 χρόνια από τον Ατήλα. Όχι, φίλη μου, δεν είναι 42. Είναι 42, απλά έχει γίνει λάθος στο δικό μου άνθρωπο που λέει 30 χρόνια. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως παραμένει.
δεν παραδώσαν το Αιγαίο ούτε καν οι Χουντέοι. Βέβαια δεν προλάβανε. Γκρεμίστηκε η Χούντα μετά την προδοσία της Κύπρου. Αλλά σας ξαναλέω, είναι ιστορικό γεγονός ότι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί απέτησαν από την Ελλάδα να δώσει διευκολύνσεις έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο στρατός του Ισραήλ και κυρίως η αεροπορία του να διευκολυνθεί στον πόλεμο των 6 ημερών εναντίον της Αιγύπτου. Αρνήθηκε τότε η Χούντα. Φοβούμενη βέβαια τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού. Αλλά καταλαβαίνουμε τώρα που έχουμε φτάσει και πόσο άσχημα. Αλλά δείτε τους, κανένας, το πολύ πολύ, καμιά χλιαρή καταγγελιούλα, τίποτα άλλο. Επί της ουσίας κανένας. Και φυσικά είχαμε το εντυπωσιακό βεβαίως δεδομένο της δήλωσης του κυρίου Καμένου, ο οποίος πραγματικά μετά από αυτή τη δήλωση που έκανε, που οφείλουμε να την παίξουμε, νομίζω ότι η έννοια προδότης, νενέκος, γρεκύλος, έχει αποκτήσει νέο νόημα. Ειλικρινά, ο κύριος Καμένος, όπως ο Quisling κάποτε έφτιαξε μια ολόκληρη κατηγορία στον πολιτικό διάλογο, στον πολιτικό συλλογισμό του μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ο Quisling αποτέλεσε, πώς θα το πούμε, μορφή για οποιονδήποτε ο οποίος συνεργάστηκε με τις δυνάμεις κατοχής, τους λέγανε Quisling σε ολόκληρη την Ευρώπη. Νομίζω ότι το όνομα του κύριου Καμένου οφείλει να καταγραφεί στο πάνθεον των προδοτών δίπλα στον κύριο Quisling, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος ξεπέρασε οτιδήποτε γνωρίζαμε περί προδοσίας και εθνικής αποστασίας μέχρι ώρας. Δεν υπάρχει στο πολιτικό λεξιλόγιο αρμόζουσα φράση για αυτόν τον τύπο. Λοιπόν, αν Θέμη, αν μπορούμε να λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, μόλις ήρθα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, Δημήτρη, γιατί υπάρχουν κάποιες τεχνικές αλλαγές εδώ και δεν είμαι σίγουρος ούτε για την ποιότητα, ούτε καν αν θα το παίξει. Θα κάνουμε μια προσπάθεια όμως παρόλα αυτά. Δώστε μας λίγο χρόνο. Σήμερα είναι μια μέρα θρήνου για τον ελληνικό λαό, για το έθνος, για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Έλληνες εξωματικοί, σε καιρό ειρήνης, μπήκαν στο πάνθεον των ηρώων. Εκτελώντας την υπηρεσία τους, εκτελώντας το καθήκον τους, εκτελώντας τον όρκο που δώσανε όταν καταταγήκαν στις ένοπλες δυνάμεις. Έπεσαν μαχόμενοι για την ασφάλεια όλων μας. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι και δεν υπάρχουν λόγια που μπορεί να πει κανείς οικογένειές τους. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η κυβέρνηση, το σύνολο του πολιτικού κόσμου, ο ελληνικός λαός, η σκέψη όλων μας είναι σε αυτές τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Θα είμαστε δίπλα τους. Σε αυτούς λοιπόν τους ήρωες θέλω να αφιερώσουμε αυτή τη συμφωνία. Τη συμφωνία η οποία ουσιαστικά αλλάζει εντελώς τα πράγματα όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Η Ελλάδα... Λοιπόν, μάλλον ακούστηκε, αλλά ακούστηκε σε πολύ χαμηλή ένταση. Να επαναλάβουμε, δεν πειράζει, να επαναλάβουμε τι είπε ο κ. Καμένος. Ο κ. Καμένος, αφού δήλωσε συντετριμμένος για την απώλεια των τριών χειριστών στο μοιραίο ελικόπτερο το βράδυ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, αφιέρωσε την συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας, Γερμανίας και ΝΑΤΟ για την παρουσία, συγγνώμη, για την παρουσία του ΝΑΤΟ στις μεθοριακές περιοχές του Αιγαίου για την αναχέτηση της διακίνησης των μεταναστών και του προσφυγικού προβλήματος. Αφιέρωσε λοιπόν αυτή τη συμφωνία σε αυτό το χαμό. Αυτό είναι, Δημήτρη.
Εγώ εχθές που τα άκουσα πραγματικά βγήκα από τα ρούχα μου. Λοιπόν, να πούμε κι εμείς, να το πούμε έτσι, αισθανόμαστε και τα συλληπιτήρια βέβαια στους δικούς τους, είναι αδικοχαμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Πήγαν πραγματικά άδικα. Πληρώνουν τις περικοπές του προϋπολογισμού που επιβλήθηκε από τους δανειστές στο Υπουργείο Άμυνας και όχι μόνο. Να μου το θυμηθείτε ότι πήγα σαν το σκυλί στα μπέλη, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να συντηρηθεί και τελείως τυχαία. Ο συγκεκριμένος τύπος ελικοπτέρου είναι ο ίδιος με εκείνον τον τύπο ελικοπτέρου, ο οποίος, των ημείων. Περίεργα πράγματα υπάρχουν σαν ανακοινώσεις. Για παράδειγμα, η μοναδική κάτοικος του νησιού, του μικρού νησιού, που έχει περίπου το μέγεθος της Μακρονήσου, είπε ότι τον βρήκε απαθρακωμένο, αλλά φωτιά δεν υπήρχε. Έναν από τους επιβαίνοντες στο ελικόπτερο. Δεν έχει βγει, δεν έχει κινηθεί καμία δυνατότητα, και έχουμε τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος παραδίδει την επικράτεια της χώρας, παραδίδει το Αιγαίο στο ΝΑΤΟ, προς τιμήν των νεκρών του Αγκούστα Μπέλ που έπεσαν, δηλαδή τι να πεις, δεν ξέρω. Αν εγώ ήμουν στους συγγενείς, αν ήμουν συγγενείς μου αυτοί οι άνθρωποι, αυτό τον τύπο θα τον είχα μηνύσει, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Η αθλειότητα έχει υπερβεί τα όρια. Βεβαίως, τι να περιμένεις από έναν τόσο χοντρόπετσο άνθρωπο, όταν πηγαίνοντας στην Κάρπαθο, στο μνημείο του Ηλιάκη, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραδώσει την Κάρπαθο στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως κάποιοι χειροκροτητές του, οι παντελώς ηλίθιοι, είπαν ευτυχώς, θα έχουμε δουλειά. Βέβαια. Στα πορνεία που θα στηθούν για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς να ξεχαρμανιάζουν, έχετε πολύ καλή δουλειά. Να δώσετε τις κόρες σας, να γίνετε εσείς, όχι μόνο κόρες, γιατί οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί, έτσι, νταυραντισμένοι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, έχουν και άλλες ανάγκες. Από παιδάκια, αγοράκια, έχουν ανάγκες. Οπότε θα δώσετε αβέρτα κουβέρτα τα παιδιά σας. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Τι ωραία, θα μπαίνει και ένας μισθός στο σπίτι. Ενώ τώρα δεν υπάρχει. Πολύ ωραία. Πάνω από το μνημείο του Ηλιάκη, που έπεσε ακριβώς επάνω, σε αερομαχία πάνω από την Κάρπαθο. Τι να πω, ρε παιδιά. Εν τω μεταξύ, βεβαίως, οι κολαούζοι του Υπουργού, οι παραδουλεύτρες των Υπουργών Άμυνας, αυτοί που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι των εν αποστρατεία εν ενεργεία στρατιωτικών, κουβέντα. 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 Καλά, ρε παιδιά, το ξέρουμε. Παραδουλεύτες του Υπουργού, αλλά σε τέτοιο βαθμό. Το ΝΑΤΟ παίρνει επιχειρησιακά το Αιγαίο. Κάτι για το οποίο θα ξεσηκωνόταν ολόκληρη Ελλάδα αν ήταν σε άλλες εποχές. Εσείς δεν έχετε καταλάβει απολύτως τίποτα. Για να μην πούμε στα πιο βαθιά νερά την εγκατάσταση στρατευμάτων ξένων που ήδη παρατηρούμε στην Ελλάδα. Τίποτα δεν έχετε πάρει χαμπάρι. Τίποτα. Το φυλάτο πίστη στην πατρίδα έχει μετατραπεί φυλάτο πίστη στην τσέπη μου. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Ας τους χαίρονται αυτοί που θεωρούν ότι τους εκπροσωπούν αυτοί οι κύριοι, οι κυρίες. Από εκεί και πέρα, ο καθένας ας πάρει τις αποφάσεις του και ας βρεθεί στους δρόμους, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να φύγει η πανούκλα, η χολέρα. Εδώ μιλάμε για χολέρα. Δεν μιλάμε απλά για εγκληματική συμμορία. Χολέρα. Χολέρα. Πρέπει να φύγει αυτό το πράγμα. Και ξέρεις τι, Δημήτρη, σου έλεγα πριν να ανοίξει η εκπομπή, ότι έψαχνα να βρω λέξη για να χαρακτηρίσω αυτόν τον τύπο και την παρέα του, και γιατί δεν νομίζω ότι είχε ξαναγίνει ποτέ μια εθνική προδοσία όπως είναι αυτό που γίνεται με τη συμφωνία για το ΝΑΤΟ και την Τουρκία, να αφιερώνεται σε νεκρούς. Και μου ανέφερε στο Τζολάκογλου. Ναι. Το περιστατικό με τον Τζολάκογλου. Ο Τζολάκογλου στην απολογία του σηκώθηκε και αφιέρωσε
το δοσυλλογισμό του, δηλαδή το ότι συμμετείχε στην πρώτη δοσυλλογική κυβέρνηση και τη συνδικολόγηση που έκανε, την προδοτική συνδικολόγηση για την οποία πολλοί Έλληνες αξιωματικοί αλλά και στρατεύσιμοι, ειδικά από το αλβανικό, αυτοκτόνησαν, γιατί δεν μπορούσαν να ανεχτούν νικητές να έχουν υπογράψει τέτοια ατιμωτική συνδικολόγηση. Οι αυτοκτονίες στην οπισθοχώρηση πραγματικά ήταν εντυπωσιακές. Χάθηκε ένα σημαντικό κομμάτι Ελλήνων. Κάποιοι άλλοι βγάλαν τα χειρότερα από μέσα τους και η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία προσπάθησε να κρατήσει τα νεύρα της και τι κάνανε, φυλάξανε τα όπλα τους στα χωριά, με τους χωριάτες. Εξού και το ότι βρήκε σχετικά εύκολα όπλα το Αντάρτικο που γεννήθηκε 2 χρόνια αργότερα στην Ελλάδα. Ο Τσολάκογλου λοιπόν σηκώνει όρθιος μπροστά στους δικαστές, λέει: «Αφιερώνω τη δράση μου στον Έλληνα στρατιώτη που χάρη στην αφοσίωσή του στην πατρίδα και την προθυμία του και τον ενθουσιασμό του μας μπόρεσε να φτιάξει το έπος του Αλβανικού, να δημιουργήσει». Και μετά έλεγε, ανέλησε κάτι που το γνωρίζουμε όλοι, με ποιον τρόπο είχε οργανωθεί η ήττα του ελληνικού στρατού από την πρώτη ημέρα της ενάρξεως των εχθροπραξιών με τους Ιταλούς φασίστες. Και έλεγε ότι μόνο ο Έλληνας στρατιώτης ανέτρεψε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και τη δική του προδοσία την αφιέρωσε στον ήρωα της Αλβανίας, στους ήρωες Αλβανίας. Αναλαμβάνετε. Ναι, κοίταξε να δεις κάτι, ο Τσολάκογλου έχει και ένα δικαιολογητικό. Είχε στρατό κατοχής, ας πούμε. Όχι μόνο στρατό κατοχής, ιτήθηκε, υποτίθεται, σε μέτωπο αγώνα. Αυτός ο κερατάς. Πού ιτήθηκε. Που καταβροχθίζει το καταπέτασμα, όπως μου λέει και ο πατέρας μου. Πού ιτήθηκε πανάθεμάτωνε. Πανάθεμάτων που να είναι όλες οι κατάρες του ελληνικού λαού πάνω του. Σε αυτόν και σε 4 γενιές μετά από αυτόν. Βιβλικές γενιές, όχι μετρημένες με ανθρώπους. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, είναι φοβερός δηλαδή. Είναι φοβερός, πραγματικά. Και το αστείο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι έχει φτιάξει ένα Υπουργείο Άμυνας, το οποίο είναι παιδική χαρά. Έχει μαζέψει ό,τι βλάκα έχει κυκλοφορεί στο πολιτικό στερέωμα, ό,τι ύποπτο στοιχείο, ό,τι τριγκαδόρο έχει γεννήσει το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, και τον έχει μαζί. Δηλαδή, αν θέλουν οι Τούρκοι τώρα να κάνουν καμιά ιστορία, είναι ιδανική ευκαιρία. Δεν ξέρουν πώς να χειριστούν τα ζητήματα. Διαχείριση κρίσης δεν ξέρουν να κάνουν. Ούτε διαχείριση κρίσης, δεν έχουμε κορδόνια για το στρατό. Δεν ξέρουν να κάνουν. Πόσο μάλλον τώρα να σου προκύψει κάτι ανάλογο με τα ίμια. Ναι. Το οποίο δεν αποκλείεται με τον τρόπο που κινείται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Τι να πεις. Και αυτοί που βρίσκονται εκεί πάνω, ρε παιδιά. Εννοώ από τους στρατιωτικούς που τέλος πάντων είναι σε θέσεις φυσικής ηγεσίας του στρατεύματος. Τι διάλογο κάνουνε? Δηλαδή, γιατί τα ανέχονται όλα αυτά? Δηλαδή, τους αρέσει να πάρουν το στίγμα ή τη ρετσινιά ανάλογη με εκείνη που αδίκως βεβαίως, αλλά την έδωσε το πολιτικό σύστημα στο Λιμπερί. Θέλουν να ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Να τους πούνε μετά οι πολιτικοί που προδώσανε ότι εσείς θέτε γιατί δεν κάνετε το καθήκον σας και να φύγουν με τη ρετσινιά. Με την αποστρατεία και με την ρετσινιά αυτή, όπως διώξανε τον Λιμπέρι, που άδικα, το ξαναλέω άδικα, παρά τα λάθη που έχουν γίνει ή που ενδεχομένως να εντοπίσει κάποιος. Ρε παιδιά, τι κάνετε εκεί πέρα, ρε παιδιά? Πώς σέβεστε τη στολή που φοράτε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μάλλον όποιος έχει υπηρετήσει στο ελληνικό στρατό το καταλαβαίνει. Γιατί ένα κομμάτι δυστυχώς αναδεικνύεται στις θέσεις γιατί είναι πολύ καλός δημόσιος υπάλληλος. Όχι γιατί είναι πολύ καλός στρατιωτικός ή έχει ηγετικά προσόντα ή γιατί, αν θέλετε, κατέχει το επάγγελμα στο οποίο έχει ταχθεί ή πολύ περισσότερο έχει νόημα ο όρκος που δίνει. Δυστυχώς. Όποιος άλλος έχει, σήμερα στις 5 η ώρα, παιδιά, να περπατήσουμε. Εντάξει. Να περπατήσουμε, Δημήτρη, και εδώ ήθελα να συμπληρώσω. Στην πλατεία Κοραίνα, Στις 5 ώρα σήμερα. 5 ώρα στην Κοραίνα. Και αύριο που είμαστε. 10:30 Όθωνος και Αμαλίας. Ήθελα να συμπληρώσω ότι επεισόδια γίνονται και στο κέντρο της Αθήνας. Το πρωί. Έχουμε μήνυμα. Ναι, έξω από το Υπουργείο. Να μην φοβήσουμε τον κόσμο. Ναι. Οι κριτικοί αγρότες φρόντισαν να πάρουν στο κυνηγητό τα ΜΑΤ. Έτσι. Μήνυμα σήμερα.
Το σημερινό απολαυστικό θέαμα του κυνηγητού των ΜΑΤΑ από τους κριτικούς αγρότες οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Περτοριανοί δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στο καθήκον διατήρηση του κατοχικού καθεστώτος. Με δεδομένη κυρολογία και κλιμακούμενη κοινωνική εξέγερση, το πιθανότερο είναι ότι θα κληθούν να αναλάβουν την τήρηση της τάξης άλλου είδους δυνάμεις, κατά πάσα πιθανότητα εκτός Ελλάδος. Να σας πούμε ότι οι πληροφορίες υπάρχουν ότι εγκαθίστανται τέτοιες δυνάμεις στα βόρεια σύνορα της χώρας. Διότι πρέπει να υποστηρίξουν τη φύλαξη, καθότι όπως μας λέει ο Τούσκ και όλα τα καρακόλια του Σόρος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να φυλάξει τα σύνορά της. Οπότε εγκαθίστανται δυνάμεις. Να πούμε ότι έσπασε τον μπλόκο του Δαφνί, του Δαφνιού, έτσι. Οι πληροφορίες εδώ λένε ότι αναγκάστηκαν ή τέλος πάντων έκαναν άκρη οι αστυνομικές δυνάμεις και είπαν εντάξει, εμείς δεν θα σας μπλοκάρουμε άλλο εδώ, και πέρασαν. Έτσι τουλάχιστον λένε μερικά δημοσιεύματα. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Στο Χαϊδάρι έγινε αυτό. Είμαστε μαζί σας, λέει. Έκαναν στην άκρη τα ΜΑΤ για να περάσουν. Θα δούμε, σε λίγο θα πάρουμε αγρότες από εκεί για να μας πούν και τι έχει γίνει. Ο σουροκαμένος ή ήπιε περισσότερο από το κανονικό ή λιγότερο, πάντως υπήρξε θέμα με τη δοσολογία αλκοόλ, σαν μαστουροκοιμισμένος μιλούσε, έτσι κι αλλιώς στα τέτοια του τους έχει γραμμένους δολοφονημένους, σας και εμένα ή από αμέλεια, τυχαίο όπως οι Τούρκοι ανακοίνωσαν τα περί τουρκικών χωρικών υδάτων την κατάλληλη στιγμή. Εάν μάθουμε στην ιστορία, δηλαδή καθώς θα περάσει κάποιος καιρός, ότι δολοφόνησαν τα συγκεκριμένα παιδιά μόνο και μόνο, ρίξανε επίτηδες δηλαδή το ελικόπτερο μόνο και μόνο για να βγει η Τουρκία και να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη περιοχή, προσωπικά δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Τους έχω ικανούς για πολύ χειρότερα. Και το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο και το έχω γράψει σε ανύποπτο χρόνο. Γιατί τους πατριδοκάπηλους και τους αριστερούς να φοβάσαι. Αυτούς που μιλάνε για την πατρίδα και είναι έτοιμοι να την πουλήσουν ανά πάσα στιγμή ή να την αγοράσουν, εξαρτάται την επιφάνειά τους, και τους αριστερούς που έχουν πάντα δίκιο. Να τους φοβάσαι είναι ικανοί ακόμη και χειρότερα πράγματα από τους χουντέους. Τους κατεπίφαση τελικά, έτσι. Γιατί... Εγώ το κατεπίφαση ή όχι, ναι, το αφήνω στην άκρη. Ενώ για τον απλό κόσμο που έχει την αίσθηση ότι είμαι αριστερός, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα η έννοια της αριστεράς την επέβαλε ο λογοκριτής και ο χωροφύλακας. Δεν υπήρχε έννοια της αριστεράς στους αγωνιστές του ΕΑΜ ή σε αυτούς που βγήκαν από το πόλεμο παλεύοντας για λαοκρατία σε αυτή τη χώρα. Σωστό είναι αυτό. Δεν αυτοπροσδιοριζόντουσαν ως δημοκράτες, αυτοπροσδιοριζόντουσαν. Όταν μιλούσε ο Θωναίος στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση, όλο αυτό το δυνάμεων μιλούσε εξ ονόματος των δημοκρατικών συλλόγων της χώρας. Που οι δημοκρατικοί συλλόγοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι επιτροπές του ΕΑΜ. Να μην τρελαθούμε τώρα τελείως με όλους αυτούς τους κολοαριστερούς που μπλέξαμε. Έτσι, πρέπει να εξηγείται αυτό στον κόσμο, γιατί ένας άνθρωπος που έχει, τέλος πάντων, νομίζει ότι έτσι τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θεωρεί ότι κομμουνιστές, άνθρωποι που ήταν στον προοδευτικό χώρο, αν θέλεις, πώς αλλιώς να το πούμε, αριστεροί, αν θες να το πούμε έτσι, ήταν και οι πατριώτες. Και δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή να πιστέψει. Ο λόγος που ήταν για δύο λόγους. Πρώτον, ποιος έλεγε ότι είναι αριστερός? Αυτός που φοβότανε να πει ότι είναι κομμουνιστής, έτσι, και αυτός που δεν ήθελε να πει ότι είναι πατριώτης και δημοκράτης. Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, επειδή ήθελε η ασφάλεια και το καθεστώς κατοχής να αφαιρέσουν το δικαίωμα από τους εαμίτες, να το πούμε έτσι, από το δυναμικό της μεγάλης φιλοσοφίας του ελληνικού λαού που πάλεψε για λαοκρατία, να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος ή αν θέλετε ως εκφρασής της δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο, γι' αυτό τους κόλλησε ρετσινιά και οι ηγεσίες που το αποδέχτηκαν είναι συνένοχες και των λογοκριτών και των ασφαλιτών της χωροφυλακής της εποχής του εμφυλίου. Συνένοχες, γι' αυτό μας οδήγησαν σε αυτές τις ήττες. Απανωτές ήττες, μέχρι να τσακιστεί κάθε ηθικό έρισμα μέσα στο λαό, να ιτηθεί το αίτημα για δημοκρατία και λαοκρατία, αυτό δηλαδή που συγκινούσε ένα μεγάλο λαό, που το αποδέχτηκε και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας την εποχή του Λιβάνου. Το αποδέχτηκε. Ας τα άλλα που μας προετοίμαζαν για τον εμφύλιο, αλλά τουλάχιστον ανοιχτά αυτό ζητούσε. Λοιπόν, τι πράγματα είναι αυτά? Είναι δυνατόν? Δεν ντρεπόμαστε να αυτοχαρακτηριζόμαστε και να αυτοπροσδιοριζόμαστε με βάση το τι μας λέει ο εχθρός? Σωστό. Όπως και για τη δεξιά, με έναν τρόπο μπορεί να πεις ότι ισχύει το ίδιο, με την έννοια ότι ο διαχωρισμός αυτός, ο τεχνητός ο διαχωρισμός, γι' αυτό και εμείς εδώ από την πρώτη στιγμή λέμε ότι πέρα και πάνω από αυτούς τους διαχωρισμούς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μας λέει ένας φίλος, ο Γιάννης από την Ιαπωνία,
Εντάξει, με τους Σιριζέους τους πήραν με τις ντομάτες. Με τον Μπούτα και τους αγροτοπατέρες, τους άλλους αγροτοπατέρες, τι θα γίνει? Πολύ κυρίλα τους βλέπω. Συζητάνε με τη δίθεν κυβέρνηση εάν θα πάνε στο Σύνταγμα με τα πόδια, με τα τρακτέρ, πόσα θα είναι αυτά και αν θα υπάρχουν χημικές τουαλέτες. Λες και ετοιμάζονται να πάνε σε γάμο. Το ενδιαφέρον ποιο είναι όμως? Ότι ενώ χτυπήσαν τους κριτικούς αγρότες, αλλά οι κριτικοί απάντησαν δεόντως στους Πετοριανούς, ενώ κάνανε μπλόκα στους αγρότες από την Πελοπόννησο που ανεβαίνανε, και βεβαίως λίγος πολύ ξέρουμε ποιοι είναι, δεν ήταν πουλημένα το Μάρια, είναι αυθεντικοί άνθρωποι από μέσα από, από το αγροτικό κίνημα. Λοιπόν, και από τη μεριά των Θηβών, κατεβαίνοντας λοιπόν οι αγρότες, αυτούς τους φράξανε. Του κουκουέ τους αγρότες δεν τους φράξανε. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Το ποιος δουλεύει για ποιον. Ναι, ναι, εντάξει, είναι και γνωστό εδώ και πέρα από τους άλλους. Μας είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε με τον Δαφνή, διότι επικράτει ένταση, πέφτει ξύλο δηλαδή. Ναι. Σε αυτήν την ιστορία φαίνεται ότι δεν είναι όλοι που λέει περάστε. Ναι, κύριοι, ναι, ναι. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε δεν θα περάσετε. Λοιπόν, και γίνεται χαμός. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ειδικά για τους ανιστόλους. Πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Με ποιον είσαι? Με ποιον είσαι? Με το λαό και την πατρίδα ή με το καθεστώς και τους προδότες? Ξεκαθάρισέ το για να ξέρουμε και εμείς με ποιον έχουμε να κάνουμε. Αν τιμάς το εθνόσημο που φοράς ή όχι. Και εδώ δεν είναι θέμα μόρφωσης και αυτά. Εδώ όχι, είναι συνείδηση. Καρδιά. Αυτό. Λοιπόν, να πάρουμε τη γραμμή. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαι ο Σπύρος, είμαι από το Δαφνή, σας μιλάω. Α, ναι. Ωραία. Σας ακούμε, τι γίνεται εκεί? Κοίταξε να δεις, είμαστε κινητοποιημένοι αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς Αθήνα, αρκετός κόσμος, με γιοταχή, με αγροτικά, με λεωφορεία. Δεν μας αφήνουν να περάσουμε. Εμείς έχουμε κλείσει το δρόμο, το αντίθετο ρεύμα προς Κόρινθο. Δεν αφήνουμε να περάσουν. Σε μια φάση ήθελαν τα ΜΑΤ από την πίσω μεριά, από το δρόμο, από ένα κλεισάκι που υπάρχει, για να μας εγκλωβίσουν στη μέση. Υπήρχαν πέτρες όμως στο δρόμο, μεγάλες, ακόλυθοι, οι οποίοι τελικά δεν μπορούσαν να κάνουν τα ΜΑΤ. Πήγανε πίσω. Είμαστε στη διαπραγμάτευση. Υπάρχει μια πρόταση να επιτραπεί να περάσουν μόνο τα γιοταχή και τα λεωφορεία για το Σύνταγμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Οι αγρότες αυτό δεν το θέλουν, γιατί καταρχάς δεν μπορούν να αφήσουν τα αγροτικά τους εδώ πέρα στην άκρη. Βέβαια, λογικό είναι. Και λογικό θα είναι. Και αυτοί πίσω πάνε να διασπαστεί. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αυτό το πράγμα που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή, έχει μια σημαντική επιτυχία. Δεν ήταν και το ζήτημα το Σύνταγμα, να πάμε στο Σύνταγμα. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο εκεί πέρα να μας αντιμετωπίσουμε παρά εδώ πέρα που έχουμε δημιουργήσει το πρόβλημα. Αυτό είναι σωστό. Με ποιο δικαίωμα και με ποιανού εντολή σας έχουν σταματήσει εκεί? Γιατί βεβαίως... Δεν ξέρω να δεις κάτι. Υπήρχε πολλής κόσμος αυτή τη στιγμή, πάρα πολλής κόσμος, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Ήταν κάτι που δεν μπορούν να το διαχειριστούν στην Αθήνα. Θα δημιουργήσαμε σίγουρα σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολλής κόσμος, αυτοκίνητα, ενθουσιασμός, ένταση. Όχι, λέω αυτό το πράγμα. Γιοταχή, λεωφορεία, κορναρίσματα, ιστορίες, τι θα κάναμε σαμάτα μεγάλο. Δεν θα μας αφήσουν, δεν θα μας αφήνανε. Το ξέρω, αλλά. Ένα διέξοδο στη διαδικασία. Εάν όμως θέλουμε να θέσουμε, να δημιουργήσουμε πρόβλημα και ζήτημα στην όλη διαδικασία, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τι έχουμε δημιουργήσει και δεν πρέπει να δεχτούμε αυτή την πρόταση που γίνεται, γιατί θα διασπαστούμε καταρχάς. Και άλλωστε, όχι, πήγαν και 10.000 στο Σύνταγμα. Αν μπορούσαν μέσα 20 μπεγαλάκιδες που διαλύσαν, ας πούμε. Όχι, προς το παρόν το Σύνταγμα σας πληροφορούμε ότι κρατάει καλά, έχει πολύ καλή περιφρούρηση, στην πρώτη τέτοια ενέργεια αποθήθηκαν και οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Δημήτρη, ο Σπύρος είμαι, να σου πω, τι γίνεται τώρα, εσύ πώς το βλέπεις, δηλαδή να δεχτούμε να συνεχίσουμε έστω με τους όλους τους δικούς τους, μόνο έστω και η μισή που λέει ο λόγος? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα γιοταχή, τα αγροτικά τους, δεν νομίζω να τα αφήσουν στην άκρη. Όχι, αυτό που πρέπει να κάνετε, κατά τη γνώμη μου τώρα βεβαίως, είναι πρώτον να απαιτήσετε να υπάρξει εισαγγελέας εκεί. Υπάρχει εισαγγελέας εκεί? Όχι. Έτσι, μπράβο. Πρώτα και κύρια να έρθει ο εισαγγελέας εκεί και να ζητήσετε εγγράφος το γιατί σας εμποδίζουν να πάτε στο Σύνταγμα. Δεν κατεβάζετε τρακτέρ ούτε αγροτικά μηχανήματα. Έτσι δεν είναι? Όχι, τίποτα. Όχι, μόνο με τη μεγεταγή και αγροτικά. Ωραία. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν σας εμποδίζουν
το να περάσετε στον δρόμο. Με ποιο δικαίωμα? Να έρθει εισαγγελέα, να το δώσετε γραπτό, για να μπορούμε να τον κυνηγήσουμε τουλάχιστον στον κερατά, να βάλει την υπογραφή του και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μετά. Του κυνηγήσουμε μέχρι αηδία. Ωραία, θα το μεταφέρω αυτό. Άλλο. Κάποια ιδέα. Λοιπόν, και δεύτερον, να πείτε στο διοικητή που είναι εκεί, έτσι, να σας δώσει πλήρως τα στοιχεία και ποιος του έχει δώσει την εντολή να σας φράξει το δρόμο. Εντάξει, είναι επειδή φτάνω τώρα να τα πούμε. Να σε ρωτήσω, Σπύρο, να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Από την αποδοχή του κόσμου στη διαδρομή μέχρι εκεί, πώς ήταν τα πράγματα? Σε κλειά, μίλησα με τον πρόεδρο. Σε κλειά, σε πάει. Οκ, okay, έγινε. Λοιπόν, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, με ποιο δικαίωμα, άμα ο άλλος δεν φέρνει αγροτικά μηχανήματα, με ποιο δικαίωμα το σταματάς? Το αγροτικό μηχάνημα το καταλαβαίνω. Το τρακτέρ δεν μπορεί να κινηθεί με στην κίνηση. Υπάρχει και νόμος. Σωστό. Σωστό. Εντάξει. Τέλος πάντων, το δέχεσαι. Με ποιο δικαίωμα και ποιανού εντολές εκτελούν αυτοί οι κύριοι? Και εφόσον αυτό το πράγμα δεν νοείται με βάση το Σύνταγμα, με βάση τους νόμους που υπάρχουν, με ποιο δικαίωμα ένστολοι παίρνουν τέτοιες εντολές και τις εκτελούν? Από πού και ως πού? Αυτό είναι παραβίαση του Συντάγματος και δεν μπορεί κανένας, μα κανένας από τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς που είναι εκεί πέρα, να πει εγώ εκτελώ διαταγές. Αυτό είναι καταπάτηση του Συντάγματος και οφείλει να τους κυνηγήσουμε μέχρι Τετάρτης Γενεάς. Λοιπόν, να πάρουμε και το επόμενο. Ναι, γεια σας. Ναι. Σας ακούμε. Δημήτρη, είσαι? Ναι. Είμαστε εδώ εγκλωβισμένοι. Εδώ και αρκετή ώρα δεχτήκαμε επίθεση από τα ΜΑΤ. Δεν μας άφησαν, μας εμποδίσαν να περάσουμε. Ο κόσμος εξαγριώθηκε. Σε ποιο σημείο είσαι? Είμαστε πριν το Δαφνί, πριν φτάσουμε στο νοσοκομείο. Είμαστε σε αυτή την ευθεία. Όπως ανάμεσα σκύλι. Γιατί εκεί πέρα κλείνουν δεξιά-αριστερά από βράχους και μπορούν να το κλείσουν. Την ευθεία αυτή. Ναι, γιατί εκεί πέρα ακριβώς είναι η δεξιά-αριστερά ευράχοι και μπορούν να σας κλείσουν χωρίς να μπορείτε να παρακάμψετε. Γι' αυτό το πάνε εκεί πέρα. Ναι, εδώ μας έχουν εγκλωβίσει. Έγινε χρήση δακρυγόνων και χημικών. Υπήρξαν συγκρούσεις, δεν έχουμε τραυματισμούς ευτυχώς. Να σας πω, υπάρχουν τρακτέρ μαζί σας? Όχι. Όχι. Ενώ είχε συμφωνηθεί, αυτό είναι, είχε συμφωνηθεί από την Κόρινθο να έρθουμε με τα λεωφορεία και με τα αγροτικά και με τα γιοταχή μας. Απαγορέψανε την είσοδο των αγροτικών. Δεν έκανε ένα πρόσχημα για να δημιουργήσουν εδώ αυτή την έννοια. Από πού και ως πού το αγροτικό? Το αγροτικό, με συγχωρείτε, δεν είναι αγροτικό εργαλείο. Το αγροτικό ιδιωτικό αυτοκίνητο είναι. Είναι μέσω μετακίνησης. Επαγγελματικό. Επαγγελματικό. Και ενώ βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε ξεκινήσει από την Κόρινθο ότι μας απαγορέψαν εκεί τα τρακτέρ, εδώ μας απαγορέψαν και τα αγροτικά και δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση και μας έχουν εγκλωβίσει εδώ πέρα. Να σου πω, Γιάννη, με συγχωρείς, εγώ πιστεύω ότι η διδακτική τρομοκρατίας πρέπει να αντιτάξει τη δική σου τρομοκρατία. Με ποια έννοια το λέω, για να μην παρεξηγηθώ? Λοιπόν, πάτε τα στοιχεία από τους διοικητές πεδίου, πείτε τους ότι όσοι είναι μαζεμένοι εκεί θα τους ασκήσουν μήνυση για καταπάτηση του Συντάγματος και κατάλυση της ένωμης τάξης, γιατί δεν υπάρχει εισαγγελέας, άρα δεν δικαιούται κανένας να σας κόβει το δρόμο. Να τους καταθέσετε μηνύσεις όλοι μαζί, 10.000 μηνύσεις στον αξιωματικό επικεφαλής. Με ποιο δικαίωμα εκτελεί τέτοιες εντολές? Δεν ξέρω ποιο είναι το δικαίωμά τους και τι ακριβώς... Δεν υπάρχει δικαίωμα. Δεν μπορεί να σας φράξει το δρόμο, Γιάννη, δεν μπορεί να σας φράξει κανείς το δρόμο εφόσον δεν έχετε μαζί σας τρακτέρ, που είναι, εντάξει, είναι ένα θέμα. Δεν έχετε τρακτέρ μαζί, γιατί σας φράζει το δρόμο? Είναι παράνομοι και το ξέρουν. Λοιπόν, πάτε τα στοιχεία τους, ζητήστε να κατέβει εισαγγελέας επί τόπου, να σας δώσουν γραπτά την εντολή ότι δεν περνάτε. Ναι, σας αφήνω τώρα γιατί έχουμε εδώ μια... Εντάξει. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Πραγματικά δεν έχεις λόγια να το αντιμετωπίσεις αυτό. Όχι, πολύ σωστά το λες. Έχουν ξεπεράσει τη Χούντα. Ναι. Με συγχωρείτε, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή, κάτσε μισό λεπτό. Εντάξει, εκεί εξάλλου, τι να πεις, να καταλάβω, επειδή φυλάνε κανένα κοινοβούλιο εκεί. Φυλάνε κανένα κοινοβούλιο που. Εντάξει, εκεί που κατεβαίνει στο Σύνταγμα, φυλάνε το κοινοβούλιο, μην πάει κανείς και την πέσει μέσα, ας πούμε, και κάνει ζημιές κτλ. Το ίδιο έκανε. Τι φυλάει? Το ίδιο κάνει και στα Μεσόγεια, από ό,τι τώρα με πληροφορούν. Ναι, από τι φυλάει τώρα, το δρόμο, να μην περάσει ο άλλος, τι με φυλάει? Με ποιο δικαίωμα καταρχήν είναι η ιδιοκτησία του? Να το ξεκαθαρίσουμε. Οι διοικητές των μονάδων εκεί, οι επικεφαλείς, έτσι. Διαπράττουν
κορυφαίο αμάρτημα κακουργηματικού χαρακτήρα και το καλό είναι να μαζευτούν όλοι οι αγρότες, να αποφασίσουν να τους τραβήξουν καμιά δεκαριά χιλιάδες μηνύσεις. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Ακόμη και η μήνυση να μην ευοδοθεί, που θα ευοδοθεί, γιατί οι δικαστές είναι στα κάγκελα και αυτοί. Θα ευοδοθεί. Γιατί, γιατί έχουν δίκιο. Αφενός, δεν το συζητάμε, αλλά επειδή πιέζονται και οι δικαστές, θα ευοδοθεί. Και μόνο όμως θα υπάρχουν, ξέρω εγώ, μερικές χιλιάδες μηνύσεις, μπαίνει στο φάκελό του αυτούν. Στιγματίζεται ο φάκελος. Και στιγματισμός του φακέλου σημαίνει όχι εξέλιξη. Ή, αν θέλεις, πρέπει να φιλήσεις τέσσερις φορές κατουρημένες ποδιές για να έχεις εξελιχθείς. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να πει κανένας, γιατί μιλάω για τους ψηλόβαθμους, έτσι. Δεν μιλάω για τον άλλον που τον καλούν και τον φέρνουν κάτω, γιατί καταλαβαίνω ότι και αυτός τραβάει το ζόρι του. Αλλά δεν μπορεί να πει κανένας σε τέτοια παρανομία ότι εγώ εκτελούσα εντολές. Συγγνώμη, κανένα δικαστήριο στον κόσμο, κανένα δικαστήριο και στην Ελλάδα δεν έχει αποδεχτεί αυτού του τύπου τη δικαιολογία. Ότι εγώ εκτελούσα διαταγές. Λοιπόν, όποιος το κάνει αυτή τη στιγμή, να μετρήσει καλά αυτό που κάνει, για θα το βρει μπροστά του. Θα το βρει μπροστά του. Μπορεί να μην το βρει σήμερα, ούτε αύριο, αλλά να είσαστε σίγουροι θα το βρει μπροστά του. Αυτή η ιστορία. Αυτό το μπάτε σκυλιά και αλέστε. Το καθεστώς ανομίας άνευ προηγουμένων. Ο αποφασίζει η κυβέρνηση και κάνει ό,τι γουστάρει η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτού του τύπου η δικτατορία δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Και να φροντίσουν να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Και αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνο οι προτέτοιοι στο σκαμνί για εσχάτη. Θα πάνε και όλοι αυτοί οι υψηλόβαθμοι οι οποίοι τους εκτελούσαν διαταγές. Και με νόμο που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ψηφιστεί και να ενταχθεί και στο Σύνταγμα, στο νέο Σύνταγμα της χώρας, περί εθνικής αναξιότητας. Δηλαδή δεν είναι το θέμα της προδοσίας, είναι και η εθνική αναξιότητα αυτού που φοράει στολή ή κατέχει ανώτατη θέση να υπηρετεί καθεστώς κατοχής της πατρίδας ή ανθρώπους ή κόμματα ή δυνάμεις τα οποία διαπράττουν πράξεις της προδοσίας. Αυτό υπήρχε στην τακτική πράξη νούμερο 6. Που δικάστηκαν οι δοσύλλογοι, το περί εθνικής αναξιότητας. Είναι εθνικά ανάξι. Ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Έλεος. Και ξέρεις τώρα λοιπόν, τι γίνεται. Τώρα... Το όλο ζήτημα είναι οι λειτουργούν σαν τον Αλ Καπόνε. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Το πρόβλημά τους είναι να προκαλέσουν τους αγρότες, να χυθεί κανένα αίμα εκεί μέσα και μετά να βγουν, ας πούμε, με τους πετοριανούς εκ Βελγίου, εκ Γαλλίας, εκ Γερμανίας και να σαπίσουν στο ξύλο και ό,τι άλλο προκύψει. Έτσι τον ελληνικό λαό. Θα τα δούμε με τέτοια κυβέρνηση. Όλα θα τα δούμε. Η κατάσταση είναι έκρηθμη πάντως. Όλο αυτό το μείγμα αυτή τη στιγμή το οποίο συμβαίνει με τους αγρότες, με τους, όλους τους κλάδους οι οποίοι βγαίνουν και με την απεργία που έγινε στις 4 του μήνα και η κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο χώρο όπου είναι σαπίζουμε όλοι, σαπίζει όλος ο δημόσιος χώρος και λογικά συρρυκνώνεται, απαξιώνεται. Συν το εθνικό ζήτημα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά δεν ξέρεις πού μπορεί να καταλήξει ανά πάσα στιγμή και πώς. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η κατάσταση στα χέρια τους πια. Δεν είναι η κατάσταση στα χέρια τους. Ούτε στο παραμικρό Δημήτρη. Έχουν χάσει και οι ίδιοι, πραγματικά πρέπει να έχουν χάσει τον έλεγχο. Απορώ δηλαδή. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό το πράγμα έτσι αλλιώς τους έχει ξεπεράσει. Τους έχει ξεπεράσει, αυτό λέω. Ωραία. Καιρός λοιπόν να κινηθούμε και εμείς έξυπνα. Μπορούμε να ενωθούμε σαν λαός. Και να κάνουμε παλαϊκή κινητοποίηση. Να πετάξουμε έξω τα κομματόσκυλα. Και όλους αυτούς τους τύπους που θέλουν μόνο και μόνο για να παίξουν, με την, αν θέλεις, με τον καημό μας, τον πόνο μας και την απελπισία μας. Λοιπόν, εγώ θέλω να διαβάσω εδώ τη χθεσινή. Και γιατί σταματάνε τους αγρότες στην Κόρινθο, στο Χαϊδάρι ή στο Δαφνί. Ξέρετε, εκεί πέρα πραγματικά που στενεύει είναι ο βράχος. Ναι, που είναι δεξιά. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Ναι, λοιπόν, να το πούμε διαφορετικά. Στην είσοδο της Αθήνας ουσιαστικά είναι αυτό. Βέβαια, υπάρχει δίωδος. Υπάρχει από το. Να μην το πούμε γιατί θα πάνε και στείλουμε μάτια εκεί μέσα. Αλλά παιδιά, όσοι μας ακούτε, υπάρχει δίωδος. Έτσι, και μέσα από το Χαϊδάρι, από το άλσος Χαϊδαρίου υπάρχει, αλλά υπάρχει και από κάτω νότια για τον Πειραιά. Τι, θα σε κλείσουμε στον Πειραιά? Το σχιστό, λες. Από το σχιστό. Θα σε κλείσουμε στον Πειραιά. Ας το κάνουν, θα γίνει ο χαμός. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε, εκτός και αν έχει γίνει τον μπλόκο πιο κάτω, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο. Γιατί ο σχιστός χωρίζει νωρίτερα. Είχανε και στα μέγαρα μπλόκο πάντως, αλλά το περάσανε. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε. Έχει χάσει τον έλεγχο. Έχει χάσει τον έλεγχο. Η Χούντα που μας κυβερνάει. Λοιπόν, η Χούντα της κατοχής. Γιατί εδώ πέρα πραγματικά είναι ο συνδυασμός Χούντας και κατοχικού καθεστώτος. Είναι ξεπεράσει κάθε όριο. Λοιπόν, απλά
συζητώντας ας πούμε για την κατάσταση εδώ πέρα, μπορούμε να τους δείξουμε πραγματικά με την παρουσία μας κάτω, μη φοβόμαστε, δεν υπάρχει κανένα θέμα, οι κριτικοί έχουν αναλάβει τα ΜΑΤ, θα τα βγάλουν πέρα, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ξέρουν αυτοί, ξέρουν, έχουν κάτι μπαγκούρες. Αν να δεις στιγμιότυπα εδώ, να δεις τι γίνεται στο διαδίκτυο. Τους ξέρω μόνο, τους ξέρω. Με τους μαγκούρες πάνω. Βέβαια δεν έχουν πετάξει χημικά ακόμα, τους πετάξαν εκείνη την ώρα χημικά. Βγάλανε πυροσβεστήρες. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Δώσε ρακί η τσικουδιά στο πυρηνικό. Δεν καταλαβαίνει ούτε χημικό ούτε τίποτα. Το αντιχημικό. Τι μάλοξ και αηδίες. Πιει μια τσικουδιά και δεν τρέχει τίποτα. Ένα ενδιαφέρον που το ρωτάει έναν κριτικό, ένας δημοσιογράφος που βρέθηκε το πρωί κάτω. Του λέει πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Δεν κατέω, του λέει. Δεν κατέω. Εξαρτάται τι θα κάνουν αυτοί. Αυτοί, τα μάτια είναι το θέμα. Λοιπόν, να πούμε ότι μας έχει δώσει και μια πληροφορία, μας έρχονται πληροφορίες διάφορα από διάφορα μέτωπα κτλ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κατεβαίνει ο κόσμος κάτω. Είναι, όπως μας λένε τα παιδιά αυτά, δεν είναι τυχαίο ότι τους σταματήσανε εκεί πέρα. Τους σταματήσανε γιατί δεν είναι κομματόσκυλα. Δεν είναι από εκείνες τις παράτες που θα στηριχθούν από τους νεοδημοκράτες αγροτοπνίχτες και τους αγροτοπνίχτες του ΚΚΕ. Γι' αυτό τους σταματήσανε εκεί πέρα. Βέβαια. Έτσι. Και μιλάμε για πολύ κόσμο, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εδώ τα μηνύματα και από ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι που πήραν το τηλέφωνο. Είναι πολλοί κόσμος. Ρε παιδιά, ας ενωθούμε. Και αυτοί που είναι ένστολοι, ας ενωθούμε τον κόσμο. Να γλιτώσουμε από τη χολέρα. Δώσε μου ένα τρίλεπτο να διαβάσω εδώ την ανακοίνωση που βγήκε χθες από το ΕΠΑΜ και λέει ότι οι κινητοποίησεις των αγροτών εδώ και 20 ημέρες τώρα αποτελούν την κύρια έκφραση, την αιχμή του δόρατος της αντίστασης των εργαζομένων όλων των κλάδων, κάθε εργασιακού τομέα απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Με αφορμή το ασφαλιστικό και το φορολογικό, κατέβηκαν στους δρόμους, έστεισαν μπλόκα στις εθνικές οδούς, διαμηνύοντας την κυβέρνηση πως δεν θα φύγουν αν δεν πάρθει πίσω το νομοσχέδιο. Αν δεν συζητήσουν από μηδενική βάση. Οι περισσότεροι από αυτούς, ιδίως οι μικροί αγρότες, γνωρίζουν πως αν δεν αλλάξει η κατάσταση, είναι ήδη τελειωμένη. Η επιστροφή στο χωράφι και στην καλλιέργεια ισοδυναμεί με το τέλος της αγροτικής τους παραγωγής, αντιστοιχεί στην πλήρη εξαθλίωσή τους. Είναι όμως η απόσυρση του ασφαλιστικού ισοτηρία για τους αγρότες? Και από ποιο ακριβώς σημείο μπορεί να οριστεί η μηδενική βάση για την έναρξη διαλόγου? Στο πρώτο, στο δεύτερο ή στο τρίτο μνημόνιο? Ακόμα και αν εξαιρεθούν από το ασφαλιστικό εξ ολοκλήρου ή εν μέρη, πώς ακριβώς θα διαθέσουν την παραγωγή τους στην κοινωνία όταν όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και πολίτες θα συνεχίζουν να συντρίβονται κάτω από την ανηλαιή εφαρμογή των πολιτικών εξαθλίωσης και ξεπουλήματος ολόκληρης της χώρας? Πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουν τη λέλαπα της συμβολιακής γεωργίας, την υποθήκευση της δικής τους, της δικής μας γης στις τράπεζες, την ενοικίαση της δημόσιας αγροτικής γης σε μεγάλους επιχειρηματίες των 2.000 στρεμάτων απέναντι στους αγρότες των 50 και 100 στρεμάτων? Πώς ακριβώς θα αντέξουν έναν τέτοιον αθέμητο και ανελαίητο ανταγωνισμό? Γι' αυτό ας μην γελιόμαστε. Ας μην πέσουμε όλοι για μια ακόμα φορά στην παγίδα που στείνουν κομματικοί αγροτοσυνδικαλιστές και τα επιτελεία των αφεντικών τους. Κανένας κλάδος που πάλεψε για τη δική του επιβίωση δεν μπόρεσε να κατακτήσει ούτε μία νίκη. Είτε αποσυρθεί είτε καλυτερεύσει το ασφαλιστικό και το φορολογικό για τους αγρότες, η κατάληξη θα είναι να βρεθούν εργάτες γης, κολίγοι στη δουλεία των μεγαλοεπενδυτών, εργάτες σε μεγάλες φάρμες κτηνοτροφίας χωρίς δικαιώματα, μετανάστες στον ίδιο τους τον τόπο. Το ίδιο ακριβώς μέλλον που περιμένει τους περισσότερους εργαζόμενους ανάλογα τη δουλειά τους. Η κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα το τριήμερο 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο αντίστασης και αγώνα όλων των εργαζομένων απέναντι στο σύνολο των πολιτικών των μνημονίων. Πολύ περισσότερο απέναντι στο καθεστώς κατοχής που επιβλήθηκε στην πατρίδα μας και την ολοκληρωτική παράδοσή της σε χέρια αλότριων συμφερόντων και ξένων επικυρίαρχων. Είναι ικανό να οδηγήσει σε κίνημα παλαϊκό, παρασύροντας με τη δυναμική που μπορεί να αποκτήσει όλο και περισσότερους κλάδους εργαζομένων στον αγώνα. Αρκεί τα αιτήματα να αποκτήσουν παλαϊκό χαρακτήρα, να τους αφορούν όλους. Δεν είναι το ασφαλιστικό, το φορολογικό, το ενιαίο μισθολόγιο, οι εξαιρέσεις των επαγγελμάτων, το διακύβευμα του αγώνα των εργαζομένων, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών. Είναι το ξύλωμα όλων των εφαρμοστικών νόμων και των δανειακών συμβάσεων και το ξερίζωμα και η ανατροπή του δοσύλλογου πολιτικού προσωπικού και του καθεστώτος κατοχής και υποτέλειας που επέβαλαν στη χώρα. Είναι η μη αναγνώριση και η μονομερής διαγραφή του παράνομου ληστρικού και μη εξυπηρετήσιμου χρέους. Είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η μετάβαση σε εθνικό κρατικό νόμισμα χωρίς δανεισμό, χωρίς εκ νέου δημιουργία δημόσιου χρέους. Είναι η κρατική ενίσχυση του αγροτικού τομέα με δικό μας νόμισμα και η προστασία της εχώριας παραγωγής. Είναι η εθνικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος και των συστημικών τραπεζών, αφού εκαθαριστούν και εξυγιανθούν με σκοπό τον έλεγχο της οικονομίας, την προστασία των καταθέσεων καθώς και τη διαγραφή κάθε τοκογλυφικού χρέους που πνίγει τους υγιείς δανειολήπτες. Είναι η τιμωρία των ενόχων για την υπαγωγή της χώρας σε
καθεστώς δανειακών συμβάσεων, καθώς και το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων, κόμματα και επιχειρηματικά κυκλώματα που συμμετείχαν στη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος και της δημόσιας περιουσίας σε ολόκληρη την προηγούμενη περίοδο. Το ΕΠΑΜ καλεί όλους τους πολίτες, εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, άνεργους, συνταξιούχους, νέους, κάθε μέλο και φίλο του ΕΠΑΜ να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια του τριημέρου στο κέντρο της Αθήνας, δίνοντας διπλό μήνυμα αντίστασης και αγώνα, τόσο στην κυβέρνηση και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όσο και στο κομματικό κατεστημένο του αγροτοσυνδικαλισμού, του εργοδοτικού συνδικαλισμού, που καπηλεύονται και υποδιηγητούν κάθε γνήσια έκφραση του λαϊκού παράγοντα που παλεύει να γεννηθεί και να οργανωθεί χωρίς τη διαμεσολάβησή τους. Ας μην τους κάνουμε τη χάρη λοιπόν. Ας μην τους δώσουμε το δικαίωμα να μας πούν ότι εμείς φωνάζουμε αλλά εσείς δεν κατεβαίνετε. Ας μην δώσουμε το δικαίωμα στους κομματικούς μηχανισμούς να μετατρέψουν την κινητοποίηση σε φιέστα εντυπώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Αντίθετα, να δώσουμε το βροντερό παρόν μας για το μοναδικό σκοπό που μπορεί να ενώσει το λαό. Αυτόν του εθνικοπαλευθερωτικού αγώνα για την ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της ίδιας μας πατρίδας. Για την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική απελευθέρωση. Αυτή είναι η χτεσινή ανακοίνωση. Το ΕΠΑΜ νομίζω περικλεί σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό αυτό που πραγματικά είναι το σημερινό διαδίκτυο. Και σήμερα μπορούμε να του δώσουμε την απάντηση πηγαίνοντας ερχόμενοι στις 5 ώρα το πρωί, στην πλατεία Κοραή, στάση Πανεπιστήμιο. Δεν λειτουργεί, μας λένε τώρα, αλλά μπορούμε να πάμε εκεί από την Ομόνοια. Κατεβαίνοντας την Ομόνοια. Ούτε το Σύνταγμα λειτουργεί. Ούτε το Σύνταγμα. Και το μοναστηράκι δεν είναι κλειστό. Α, Ομόνοια όμως είναι ανοιχτή, καθότι ο κύριος Μπούτας πρέπει να κάνει οπωσδήποτε και το κουκουέ την περατζάδα του, γι' αυτό και το αφήνει. Λοιπόν, μας λέει ένας φίλος εδώ, Καζάκη καλησπέρα, ακούγοντας τελευταία ότι τα μεγάλα μυαλά ετοιμάζουν κούρεμα καταθέσεων, ήμουν λίγο διστακτικό στο να πιστέψω. Μεταξύ μας έχω παίξει και ένα στοίχημα ότι θα πέσει και σε κάτι έξω τέτοιες εποχές, τις ευκαιρίες επιβάλλεται να τις αρπάζει από τα μαλλιά. Ο εργοδότης μου, ιδιοκτήτης εργοστασίου και αδελφικός φίλος στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής μου, την περίοδο των εκλογών, με την τότε ρευστή κατάσταση που επικρατούσε, αποφάσισε να βγάλει ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων του στο εξωτερικό, με όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Αφού απέρριψε την πρόταση της τράπεζας για επένδυση, ζήτησε απλά φύλακτρα με αρνητικό επιτόκιο από ό,τι μου ανέφερε. Η συναλλαγή έγινε σε υποκατάστημα της Α στην Αγγλία. Μόλις πριν λίγες μέρες, μπαίνοντας στο λογαριασμό του, είδε ότι τα χρήματα έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε οι Έλληνες είναι τρελοί, που λέει και τα λεφτά τρελάθηκαν και φύγαν από τις κάσες, κάτι ανάλογο. Η απάντηση του τραπεζίτη ήταν ότι με νόμο πλέον όλα τα κεφάλαια που βρίσκονται σε υποκαταστήματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών επιστρέφουν στην Ελλάδα για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και χωρίς παρακαλώ καμία ενημέρωση. Από ό,τι μου είπε και δεν γνωρίζω αν ισχύει, η διάταξη αυτή πέρασε στο νόμο περί γαλακτοκομικών. Λοιπόν, καταρχάς, από ό,τι γνωρίζω, η διάταξη αυτή είναι απόφαση της Τραπέζης Ελλάδος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Δεν είμαι όμως σίγουρος. Δεύτερον, δεν έρχονται για την ενίσχυση ελληνικής οικονομίας, αλλά για την ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και βεβαίως να τα κλάψει τα λεφτά του, γιατί έχουν φαγωθεί ήδη. Λοιπόν, δεύτερον, οποιαδήποτε χρήματα ή τίτλους, αξιόγραφα δηλαδή, έχετε σε τράπεζες και σε υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, κλάψτε τα. Φροντίστε να τα σηκώσετε το ταχύτερο δυνατό ή να τα ρευστοποιήσετε. Στο βαθμό που μπορείτε βέβαια, γιατί με το μορατόριο τραπεζικό που υπάρχει είναι μάλλον δύσκολο. Μάλλον δύσκολο έως ακατόρθωτο. Αλλά τέλος πάντων να το έχετε σίγουρο αυτό το πράγμα. Όταν βγάζεις τα χρήματά σου έξω, φροντίζεις να τα βγάλεις σε χώρα και σε τράπεζα η οποία δεν μπορεί να πειραχτεί από τους Έλληνες τοκογλύφους και τους Ευρωπαίους χειρότερους. Λοιπόν, δυστυχώς όλα αυτά τα πράγματα θα οδηγήσουν σε φυσικά σε κούρεμα το οποίο ξεκινήσει. Μην τρελαθούμε. Ξεκίνησε με τους παραδοσιακούς μετόχους και ιδιαίτερα τους μικρομετόχους των τραπεζών, οι οποίοι κλαίνουν τα λεφτά τους αυτή τη στιγμή και έχουν τοποθετηθεί αποταμιεύσεις εκατοντάδων χιλιάδων. Είναι η πρόσφατη και ανταλλαγή ομολόγων που έλεγε. Που, όχι ομολόγων, μετοχών. Τα χάσανε. Ναι, ναι, ναι. Μόνο με το τελικό ας πούμε, παιχνίδι που παίχτηκε, τα χάσαν όλα. Πώς κερδίσανε, ρωτάνε. Με σορτάρισμα κερδίζεις αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, τα χάσανε. Λοιπόν, τώρα θα βάλουν χέρι στους τραπεζικούς τίτλους, στα ομόλογα και στα αμοιβαία που έχουν βγάλει τράπεζες. Και ταυτόχρονα θα βάλουν και χέρι και στις καταθέσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αφού βέβαια εξαντλήσουν, γιατί το τραπεζικό ομόλογο, ακόμη και αυτό που εκδίδεται με την εγγύηση του κράτους, δεν έχει καμία κάλυψη. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν στο εγγυάται κανένας. Εάν δοθεί εντολή, κουρεύεται μέχρι και 100%.
Λοιπόν, για να καταλάβουμε πού έχουμε πέσει. Μιλάμε για συμμορία. Πόσο είναι, Δημήτρη, περίπου οι κάτοχοι, οι μικροί, αυτοί οι μεσαίοι μικροί κάτοχοι ομολογιών? Είναι πάνω από 300-400 χιλιάδες. Ναι. Άνθρωπα, φυσικά πρόσωπα, ναι. Άρα μιλάμε για δις. Έτσι λέει η αγορά. Σε ναι, ναι. Χρήμα. Ναι. Εάν σκεφτείς ότι μεσοσταθμικά ο καθένας τους θα πρέπει να έχει βάλει, πες, περίπου στις 100 χιλιάδες, γιατί ο άλλος με μικρό το ποσό δεν το βάζει, προσπαθεί να το τοποθετήσει με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, μιλάμε για 3 δις. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Στη μαύρη τρύπα. 300.000 300.000 ας πούμε μεσοσταθμικά που λες επί 100.000. 3 δις. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα? Θα τα φάνε όλα. Μέχρι κεραίας. Δεν πρόκειται να μείνει. Και πάλι θα παραμείνουν χρεοκοπημένες τράπεζες. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει το ζήτημα αυτό. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε. Μια ενημέρωση που έχουμε, έστεισαν σκηνές στο Σύνταγμα οι αγρότες. Θα διανυκτερεύσει το κέντρο της Αθήνας, έτσι και χημικές τουαλέτες, το αποθυμμένο του κύριου Μπούτα. Μερικοί μοίρασαν και τα μανταρίνια στους περαστικούς. Το ενδιαφέρον είναι ότι από τη μία έχουμε τη βούλτευση με το χαρτί υγείας και τώρα από την άλλη μεριά το Μπούτα με τις χημικές τουαλέτες. Δηλαδή, έλεος, ρε παιδιά, κατάλαβε ο άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, ακράτεια, λογικό. Από εκεί πέρα βεβαίως τα πράγματα. Θα πάρουν το δρόμο τους, να φροντίσουμε να μην μας πουλήσουν αυτοί που έχουν εκεί πέρα. Φιέστα, ετοιμάζουν και συναυλία, έτσι. Ναι. Είναι φιέστα. Το καλωσόρισμα των αγροτών στην πλατεία Συντάγματος. Να πουλήσουμε και σουβλάκια. Ετοιμάζουνε. Το πάμε. Α, ναι. Βέβαια. Με τους γνωστούς καλλιτέχνες αυτούς, επαναστάτες όλους. Θα δείξει. Μα τι σου λέω, αυτό το συζητάγαμε και εδώ με τα παιδιά της προάλλης. Ο Χαρούλης θα έρθει. Ναι. Όχι, γιατί έχω ένα αποθυμένο, ας πούμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Μου ζητήσανε ναι, και εμένα αυτούς, να πάω να παίξω. Όλοι αυτοί που μας λέγανε με το όχι και μετά όταν έγινε ναι, μην τον είδε τον Παναή. Ναι, ναι. Ναι, ακόμη τους θυμάμαι. Θα έρθει, σε αυτή ναι. την ωραία συναυλία που έστησε ο κύριος η κυβέρνηση, ναι, ναι. ο κύριος Τσίπρας, που για το όχι τους θυμάμαι ναι. όλους, ένα προς ένα. Ναι. Και μετά δεν βγήκε ούτε ένας να πήρε, παιδιά, τι έκανε αυτός ο τύπος. Λοιπόν, ναι, ναι. αλλά έτσι είναι, μην χάσουμε και τα. Κάτι ψέλισε ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Κάτι ψέλισε, αλλά. Ναι, εντάξει. Ναι. Ο Αλκίνος πάντως, ενός παιδικού μου φίλου, ο γιος, που είναι 1,5 χρονών, ψέλισε περισσότερα. Ναι, ναι. Αν και 1,5 χρονών. Και αυτός Αλκίνος είναι. Λοιπόν, και τραγουδάει και καλύτερα. Ναι, ναι, ειδικά ιδιαίτερα στο μπάνιο. Όταν τον πλένεις και τον σαπουνίζεις, να δεις το μωρό πώς τραγουδάει, δεν κλαίει. Τώρα ξέρεις, γι' αυτό δεν θέλουν να κατεβάσουν τους άλλους αγρότες, ρε παιδί μου, μέσα στο Σύνταγμα. Θα χαλάσει η φιέστα τη συναυλία, τα σουβλάκια, έτσι, τα μπαλόνια. Για φαντάσου τώρα, μόνο από την Πελοπόννησο με τις πληροφορίες που έχουμε, κατεβαίνουν 2 ή 3 φορές όσοι είναι στο Σύνταγμα ή όσους θα κατεβάσει ο Μπούτας. Καταλαβαίνεις το μίασμα. Μέγα μίασμα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχουν κομπρεμί και συμφωνίες στο παρασκήνιο. Όταν φώναζα εγώ, μου λέγανε έλα μωρέ, εντάξει, υπερβολικός είσαι. Δείτε τους τώρα. Έλα. Είναι ο Γιώργος ο Γεωργιάκονος μαζί μας. Λοιπόν. Στα Μεσόγεια είναι 2 με 3 χιλιόμετρα μπλοκαρισμένα αυτοκίνητα αγροτών και αγροτικά και ιδιωτικά και πούλμαν. Τα οποία τα έχουν μπλοκάρει και δεν τα αφήνουν να περάσουν. Γίνονται φασαρίες. Δεν ξέρουμε σε ποια έκταση που έχει φτάσει αυτό το πράγμα. Μετά μας πήρε τηλέφωνο ο προηγούμενος, δεν βγήκε ανοιχτά, που του είπαμε να απαιτήσει να έρθει εισαγγελέας. Το απέτησε από την αστυνομία και η αστυνομία του είπε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα γίνει. Δηλαδή είναι χούντα κανονική, κανονικότατη. Λοιπόν, απλά πρέπει εσείς που ακούτε, πάρτε στοιχεία. Έχουν στοιχεία επάνω στις υπομείδες. Πάρτε τα στοιχεία τους. Στους επικεφαλείς. Πάρτε τα στοιχεία τους. Και τραβήξτε μετά μαζικά μηνύσεις. 100, 200, 300, 1000, 2000. Θα σου πω εγώ μετά αν αυτός ο τύπος με τι ευκολία θα αποστρατευτεί. Και θα αποστρατευτεί με τους χειρότερους δυνατούς όρους από αυτούς που τον βάζουν να κάνει τη βρωμοδουλειά. Γιατί βεβαίως είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Και βεβαίως καλύτερα να τον θάψουν αυτόν παρά να θαυτούν οι ίδιοι. Θα βγουν κιόλας και θα πούνε «Α, τον άτιμο τι έκανε!» Παρά και ενάντια σε εντολές του Υπουργού.
Και κάτι ακόμα, γιατί τώρα εγώ ερχόμενος πέρασα από το Σύνταγμα. Κριτική είναι αυτή. Μαγκούρα, ναι. Κανονικά. Μάλιστα. Ναι, τις ξέρω τις μαγκούρες. Είναι... Εδώ παρακολουθούμε στο ίντερνετ τους ξυλοδαρμούς. Ναι, βλέπουμε ένα στιγμιότυπο αυτή τη στιγμή. Ένα στιγμιότυπο. Ερχόμαστε από το, περνώντας από το Σύνταγμα, έχουν όντως στηθεί σκηνές. Η δεξιά πλευρά του Συντάγματος, εκεί που είχαμε βάλει το περίπτερό μας. Ναι. Εκεί προσφέρεται κιόλας. Λοιπόν, ναι, όλη αυτή η πλευρά έχουν στηθεί, έχουν γεμίσει από σκηνές βέβαια και έχουν μπροστά τα σουβλάκια. Εντάξει, το έπαρε. Το φαντάστηκα. Εντάξει, αυτοί θέλουν να βγάλουν το μωροκάμα. Όχι, απλά το αναφέρω. Είναι ανοιχτό ακόμα το Σύνταγμα. Παρότι υπάρχει κόσμος, έχει αρχίσει ήδη να μαζεύεται ο κόσμος στην πλατεία. Έχουν μοιράσει μανταρίνια, πολλά κασόνια ήταν εκεί αραδιασμένα. Αυτά προς το παρόν. Εμείς από τη μεριά μας καλούμε όλους τους επαμήτες, όλους τους φίλους, όλα τα μέλη να κατέβουν. Τούτη η μέρα ίσως να δώσει τη σπίθα για την ανατροπή. Μην τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Στο κάτω ζωγραφής, όλοι όσοι κατέβηκαν στην προηγούμενη στις 4 Φλεβάρι, όλοι αναρωτιόντουσαν πότε θα ξανακατεύουμε. Να μην είναι μία ντουφεκιά στον αέρα, όπως συνήθως οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων προγραμματίζουν. Να η ευκαιρία. Αυτή η μέρα είναι η σημερινή. Είναι η σημερινή, είναι η αυριανή, είναι η μεθαυριανή και μέχρι όπου πάει. Και όπως προκύψει, έτσι αλλιώς θα ξεκινήσουμε από εδώ και μπρος και ανάλογα βλέπουμε. Πάντως εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το πάμε μέχρι τέλους αυτή την ιστορία. Τελειώσουμε από τη χολέρα, ρε παιδιά. Τη χολέρα. Λοιπόν, ένας φίλος μας ρωτάει για το νερό, για την ιδιωτικοποίηση, επερχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού και τι θα σημαίνει αυτό για την ελληνική γεωργία. Είναι προφανές. Εκεί πέρα που έχει ιδιωτικοποιηθεί το νερό, έχει πάψει να υπάρχει μεσαία και μικρή αγροτική καλλιέργεια. Έχουν αντικατασταθεί με agro-business. Δηλαδή εταιρείες οι οποίες έχουν ενσωματώσει την καλλιεργήσιμη γη και μιλάμε για κυρίως πολυεθνικές εταιρείες που έχουν συνάψει και ειδικές συμφωνίες με τις εταιρείες νερού για αυτές τις δουλειές. Όπου υπήρξε τέτοια ιδιωτικοποίηση από τη Βρετανία, τη Γαλλία, που έχει, δεν είναι τυχαίο ότι τέτοια ιδιωτικοποίηση δεν επέτρεψε να γίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες που στηρίζουν τον αγροτικό νότο για πολιτικούς και κοινωνικούς και στρατηγικούς, γεωστρατηγικούς λόγους. Λοιπόν, όπου υπάρχει ιδιωτικοποίηση του νερού, έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά η γεωργία, διότι θα πληρώνεις το νερό νεράκι, έτσι, ειδικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Όσο για το περιουσιολόγιο που ανακοίνωσε ο κύριος Τρίφωνο Τρίφωνο Αλεξιάδης, το περιουσιολόγιο για το φθινόπωρο, ή και το 2017, αφήστε λιγάκι, κάντε λίγο κράτη, γιατί ναι μεν γίνεται δηλώσεις, το πόσες δηλώσεις έχει κάνει όχι μόνο ο Τρίφωνο Τσατσάρας αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τελικά τι επιβλήθηκε. Σίγουρα οι αντιδράσεις των αγροτών έχουν παίξει ρόλο, αλλά προς το παρόν τίποτα δεν έχουμε δεδομένο. Αφήστε να ζητήσουν οι Ευρωπαίοι τα προαπαιτούμενα, τα καινούργια προαπαιτούμενα για να έρθει καινούργια δόση και θα σας πω εγώ μετά τι ακριβώς θα πληθεί. Όταν σας αφήσει το περιουσιολόγιο, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Πρέπει να εισπράξουν το 2016, να εισπράξουν 2 έως 4 δισεκατομμύρια νέους πρόσθετους φόρους. Από πού? Από πού? Αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Αυτό είναι δέσμευση απέναντι στους δανειστές. Το αν το εισπράξουν με περιουσιολόγιο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το θέμα είναι να το εισπράξουν. Βέβαια, να το εισπράξουν από πού. Αυτό θα μπει σε χρέος. Και μέσα σε όλα αυτά, κρατικοποιήσανε το Μέγαρο Μουσικής μαζί με όλα τα χρέη του. Έτσι. Δηλαδή. Μετά το Λαμπράκι. Κύριε Λαμπράκι, ναι, θα τρίζουν τα κόκκαλα. Πώς το λένε, θα ανασταίνονται τα κόκκαλα. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Μόνο η Άννα Βαγενά λέει δεν ψήφισε. Λέει γιατί λέει το κάνετε αυτό, λέει τέλος πάντων. Μπορεί να θέλουμε να το πουλήσουμε το Μέγαρο. Ναι. Όχι, έχουμε να πουλήσουμε το νερό, έχουμε να πουλήσουμε το ρεύμα. Και ψήφισαν όλοι. Το τηλέφωνο. Ψήφισαν όλοι. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ όλοι. Έτσι. Άρα είναι ο κ. Μητσοτάκης που θέλει την ιδιωτικοποίηση των πραγμάτων, ρε παιδί μου. Ναι, μωρέ. ειδικά όταν κρατικοποίηση φωνάζει ο Λαμπράκης. Από τον τάφο του το φωνάζει.
ο κερατάς. Άλλος βρικόλακας. Πόσο πολιτικό είναι αυτό τώρα? Κρατικοποίηση των χρεών. Αυτό κάνουν. Ιδιωτικοποίηση των κερδών. Ναι. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Αλλά από τη στιγμή που επιβαίνει το κράτος, δεν μου λέτε ο εισαγγελέας θα πιάσει κανέναν? Ή μέσω της κρατικοποίησης των χρεών αφοώνονται και αυτοί που φόρτωσαν τα χρέη σε αυτή την ιστορία? Διότι για να το κρατικοποιήσει κάτι, βάλει τον εισαγγελέα μέσα να ψάξει. Τι έγινε, πώς δημιουργήθηκαν τα χρέη? Φυσικό φαινόμενο ήταν. Είναι καλό το κράτος, μωρέ. Κατάλαβες, είναι καλό το κράτος και βοηθάει τους ναι, πολίτες. Όταν χρεώνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία, τα φορτώνεται το κράτος. Εντάξει, όταν παρουσιάζονται κέρδη, τα παίρνει η πρωτοβουλία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ποια ιδιωτική πρωτοβουλία? Η κρατικοδίαιτη ολιγαρχία. Λοιπόν, αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία. Όχι ακριβώς, δεν είναι η κρατικοδίαιτη ολιγαρχία. Είναι λαγή αυτή. Δηλαδή, για να ξέρουμε και τι συζητάμε. Δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση. Όταν η Fraport είναι κρατική, ανήκει στο γερμανικό κράτος. Όχι όλοι. Πρόσεξε να δεις. Βάζουμε το γερμανικό κράτος μπροστά. Παίρνουμε ένα μειοψηφικό πακέτο εμείς. Ναι. Αυτό λέω. Είναι μπροστινή. Ναι, το κράτος παίρνει. Τέλος πάντων, τι παίρνει από τα κέρδη και η μειοψηφία παίρνει με βάση το καταστατικό και τη λειτουργία του. Έχει ενδιαφέρον, άμα μπει στα γερμανικά site και ψάξει λιγάκι Fraport και τις αναφορές που υπάρχουν στη Βουλή, έχει πολύ ενδιαφέρον. Το 60% έχει το κράτος, το γερμανικό κράτος, ναι. Το ομοσπονδιακό. Λοιπόν, ποιος παίρνει όμως τη μερίδα του λέοντος από τα κέρδη? Η μειοψηφία. Τι ωραία, ρε. Πώς τα έχουν ρυθμίσει? Μονάζει δικά τους είναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι ιδιωτικοποίηση. Το ίδιο και με την... Ιδιωτικοποίηση είναι. Απλά βάζουν τον πορτοκάλι μπροστά να πάρουν τα λεφτά. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Και το ΕΣΠΑ. Ξαναδιάβαζα σήμερα, ας πούμε, μάλλον χθες, νέους διθυράμβους. Αυξήθηκε το ποσοστό απορρόφηση από το ΕΣΠΑ. Τι μας το λένε? Αυτοί στο προκειμένου να κλέψουν και τον παγκάρι της εκκλησίας θα το κάνουν. Τι πάει να πει αυξήθηκε το ποσοστό απορρόφηση? Δηλαδή, φάγαμε περισσότερα από το ΕΣΠΑ. Γιατί σε επενδύσεις, σε πράγματα τίποτα, δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Ούτε μία θέση εργασίας δεν προσθέθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι άλλο. Κάτι άλλο νομίζω ότι. Σε γενικό ξεσηκωμό καλεί ο Μητροπολίτης Αιγυαλίας Αμβρόσιος. Αδελφοί Έλληνες, και σηκωθείτε. Οι αγρότες έκαναν την αρχή. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Εγώ είπα και ελάλησα. Αμαρτία ουκέχω. Το κρίμα θα είναι πάνω σας. Έτσι. Και μάλιστα έχει εδώ. Ο οποίος δεν ήταν μέχρι τώρα. Έτσι. Ή οφείλω να ομολογήσω. Ήταν το μόνο κόμμα με τα λάβαρά του το οποίο είδα εγώ να προσέρχεται στις πλατείες το 11. Ήταν ο Αμβρόσιος με τα λάβαρα της Εκκλησίας, το μόνο κόμμα, λέω, και μια σειρά κομμάτι της Εκκλησίας. Ναι, με μια μεγάλη κουστοδία αρχιμανδρίτες και κληρικούς και επικεφαλής ο Αμβρόσιος μέσα στην καρδιά του συντάγματος, όταν είχε κατέβει ο πολλής κόσμος. Ήταν η μοναδική διαφορετική σημαία που υπήρχε εκτός από την ελληνική. Δεν θέλω να εννοώ η βυζαντινή της εκκλησίας. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε. Βέβαια έχει κάνει τα ολιστήματά του, έτσι, από τότε. Υπάρχουν δηλώσεις υπέρ της Χρυσής Αυγής και όλα αυτά τα πράγματα. Μην τα θυμόμαστε, να μην τα χάνουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά, πώς το λένε, εμείς δεν θα αρνηθούμε κανέναν το να στρατευτεί στον εθνικοπροσθετικό αγώνα που γίνεται. Αρκεί να είναι συνεπής και να μετράει ακριβώς αυτά τα πράγματα που λέει και δεν είναι το γνωστό, πώς θα το πούμε, αλλά λέμε να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, φρικτά πράγματα μας προλέγουν κάποιοι. Έλληνες, και σηκωθείτε. Αν είναι αλήθεια, τότε η Ελλάδα χάνεται. Μια νέα γενοκτονία επιθύρες. Η γενοκτονία των Ελλήνων. Κάποιοι έχουν αποφασίσει να μας βρίσουν από το χάρτη. Θα τους το επιτρέψουμε άραγε? Βιώνουμε ήδη την οικονομική μας εχμαλωσία. Οι δανειστές μας προσπαθούν να μας κρεμάσουν. Έχουν φέρει τη θηλιά στο λαιμό μας. Σε κάθε ελληνική τράπεζα υπάρχει ήδη ένας επιτηρητής της Τρόικα. Εάν αυτός δεν συμφωνήσω ότι καμιά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας δεν περνάει. Το κουαρτέτο πάει και έρχεται. Αυτοί παίζουν τα όργανα και εμείς, δηλαδή κυβέρνηση, χορεύει στο ρυθμό που αυτοί θέλουν. Αν αληθεύουν όσα γράφει το παρακάτω σημείωμα ισχυρίζει, τότε με βήμα γοργό
θα περάσουν από την οικονομική αιχμαλωσία στη γενοκτονία των Ελλήνων. Αν αληθεύουν αυτά, τότε αγαπητοί μου αδερφοί, πρέπει να ξεσηκωθούμε. Η Πανελλαδική Απεργία της 7ης Φεβρουαρίου 2016 ήθε να είναι η αρχή για ένα γενικό ξεσηκωμό, για ένα λιτωτικό ξεσηκωμό. Οι εγκληματίες της Δύσεως, λέγε με Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Λέσκι Μπίλντεμπεργκ, Γερμανική Καταπίεση, Εβραϊκό Λόμπι, Διεθνή Σιωνισμό, Τρόικα, Κουαρτέτο κτλ. Είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι να καταστρέψουν την Ελλάδα. Ενδιαφέρονται δίθεν για τους μετανάστες. Το ενδιαφέρον τους όμως περιορίζεται στο πώς όλοι οι μετανάστες, δηλαδή κάποια εκατομμύρια μεταναστών, θα κατασταθούν μονίμως στην Ελλάδα και στο πώς θα διαδηλωθούν στη χώρα μας. Ζήτω υποκρισία των μεγάλων της Ευρώπης. Είναι η ενδυνάμει δολοφόνη της Ελλάδας, συνεργοί τους κτλ. Κτλ. Και είναι αρκετά μεγάλο το κείμενο. Και τελειώνει με το. Ας μην το ξεχνάμε, καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Εγώ είπα και λάλησα, αματιανού και έχω, το κρίμα τώρα αν θα είναι επάνω σας. Αίγιον 8 Φεβρουαρίου 2016, ο Καλαβρίδων και η Ελίας Αμβρόσιος. Να θυμίσουμε ότι το καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, το είπε αυτός ο φασίστας, ο εθνικιστής, ο Ρήγας ο Βελεστινής. Λοιπόν, έχουμε εδώ και κάποιες εξελίξεις. Δες το. Λοιπόν, τελικά τα ΜΑΤ επέτρεψαν τη διέλευση μόνο των λεωφορείων. Οι οδηγοί των αγροτών επιστρέφουν εξαγριωμένοι στον Ιστιμό. Δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα αγροτικά τους στο Δάφνη. Προφανώς. Λογικό. Προφανώς. Αλίμονο. Οι λοιποί που μπήκαν στα λεωφορεία έρχονται Σύνταγμα. Είναι η τελευταία τελικά ανακοίνωση και αυτά τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, αν ακούτε, πηγαίνετε από το σχιστό, πάτε τα αυτοκίνητά σας να πάνε μέχρι τα Μέγαρα και μετά να επιστρέψουν. Μόλις θα βγουν οι δημιουργίες ή να περάσουν κανονικά από το Δαφνί, ή πηγαίνετε από το σχιστό. Δηλαδή πηγαίνετε μέσα από τον Πειραιά. Θα σας προσταματήσουν στο τέτοιο. Και μην, ούτε κορναρίσματα ούτε τίποτα από όλα αυτά. Πηγαίνετε μέσα ήσυχοι, σαν επαγγελματίες. Που είστε, περάστε και θα δείτε τι θα γίνει. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τα αρνητικά επιτόκια που άφησε ως ενδεχόμενο η ΦΕΤ και τι αυτό θα σημαίνει. Σας ευχαριστώ. Αρνητικό επιτόκιο είναι όταν αντί να πληρώνεις επιτόκιο, πληρώνεις φύλακτρα. Έτσι, θα πληρώνεις φύλακτρα. Σημαίνει δηλαδή ότι η ΦΕΤ τι θέλει να κάνει. Αντί να σου πληρώνουν. Ασέρα να σου πληρώνει επιτόκιο, εσύ πληρώνεις φύλακτρα. Έτσι. Όταν καταβάλεις τα λεφτά σου. Γιατί το κάνει αυτό η ΦΕΤ? Για να εξαναγκάσει τις τράπεζες που αποταμιεύουν ή καταθέτουν τους κεφάλαια στη ΦΕΔ να εξαναγκάσουν να τα ξαναρίξουν στην αγορά. Γιατί βεβαίως καταραίει η αγορά. Και τι κάνουν τώρα? Σκέφτονται να, όχι μόνο θυμηθείτε, με ρώταγε κάποιος, και τώρα που ανέβηκε το επιτόκιο της ΦΕΔ και τους λέω, παιδιά, κρατηθείτε γερά, γιατί έχει να γίνει τέτοιο roller coaster. Τότε έλεγα πριν μερικούς μήνες που ανέβασε το επιτόκιο η ΦΕΔ. Και τώρα η ΦΕΔ συζητάει να κάνει αρνητικό το επιτόκιο, όχι μόνο να την κατεβάσει, να το κάνει αρνητικό. Λοιπόν, να αναγκάσει τις τράπεζες δηλαδή να μην φυλάνε κεφαλαιακά αποθέματα. Όμως, σε μια τέτοια περίπτωση, αγαπητοί φίλοι, γίνονται πιο ευάλωτες οι τράπεζες στην περίπτωση σορταρίσματος, δηλαδή κερδοσκοπίας σε βάρος τους. Και τώρα είναι εκτεθειμένες χοντρά. Εάν δεν έχουν διαθέσιμα κεφάλαια, τα οποία δεν μπορούν να τα φυλάξουν στην κεντρική τους τράπεζα, γιατί πρέπει να πληρώνουν φύλακτρα στην κεντρική τράπεζα, καταλαβαίνετε ότι έχουν τρομακτικό πρόβλημα. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Για την παγκόσμια οικονομία, φυσικά, δεν αφορά μόνο τα εσωτερικά. Λοιπόν, άμα δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, νομίζω δεν έχουμε, Δημήτρη. Πρέπει να ετοιμαστούμε και εμείς να κατέβουμε στην Κοραή. Γιατί έχουμε και ένα ποδαρόδρομο, έναν αλφα ποδαρόδρομο. Οφείλω να ομολογήσω, από την Καλλιθέα μέχρι πάνω θέλουμε να περπατήσουμε αρκετά. Λοιπόν, θα τα πούμε με όσο από εσάς κατέβετε στην πλατεία Κοραή. Θα τα πούμε που κοντά, όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα τα πούμε έτσι αλλιώς από Δευτέρα. Εκτός αν προκύψει κάτι πάρα πολύ έκτακτο. Βεβαίως. Και χρειαστεί να είμαστε εδώ. Βεβαίως. Για να ενημερώσουμε όλα αυτά. Να είσαστε λοιπόν stand by στο ηρωή, γιατί για οτιδήποτε συμβεί θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε, έτσι ώστε να μπορείτε να είσαστε
πώς θα το πούμε, να ξέρετε επακρίβως τι συμβαίνει, μην πιστεύετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μην πιστεύετε τίποτα, ειδικά αν αρχίσουν και βάζουν τραγουδάκια και πώς το λένε, Mickey Mouse και όλα αυτά τα πράγματα, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ένα μικρό παξιωματάκι είναι, αλλά δεν πειράζει, θα το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε έτσι, μιας και ακόμα μια δεν είναι είδηση, ότι έβγαλε και ο Μίξο Θοδωράκης ένα κείμενο εχθές όπου λέει ότι είναι η ώρα μηδέν και ότι καλεί όλο τον κόσμο να ξεσηκωθεί με έναν τρόπο. Αυτό ουσιαστικά είναι το διακήρυγμά του. Βέβαια λέει και άλλα τα οποία εγώ προσωπικά έχω τις ενστάσεις μου για το ότι δεν συγκροτήθηκε ένα ενιαίο μέτωπο πάλης. Εδώ ήταν, μπορούσαμε μια χαρά να τα είχαμε κάνει όλα, αλλά και αυτός έχει την ευθύνη του γι' αυτό, κατά τη γνώμη τη δική μου, με όλο το σεβασμό που μπορεί να έχει κάποιος. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια φωνή που στα 91 του, στα 92 του, είναι τέλος πάντων προς μια κατεύθυνση που μιλάει για παλαϊκό ξεσηκωμό του λαού όλων των κλάδων με επικεφαλής τους αγρότες αυτή τη στιγμή. Αυτό βλέπει. Ας κρατήσουμε το ώρα μηδέν. Έτσι. Γιατί έχουμε και εμείς την ίδια άποψη. Ο λαός μας δεν αξίζει μια τέτοια εξέλιξη που σε βάθος όρους θα τον οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάνε για το Δούριο Ύπο. Ο Δούριος Ύπος προσωρινά έχει ανασταλεί. Θα δούμε τώρα. Θα δουν αυτή η παραγωγή του. Δηλαδή, θα δουν πού ακριβώς και με ποιον τρόπο μπορεί να ξαναβγεί και σε ποιο κανάλι μπορεί να ξαναβγεί στον αέρα. Και θα σας ενημερώσουμε αν μας ενημερώσουν και εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Καλό απόγευμα, καλό αγώνα. Σας περιμένουμε κάτω σήμερα, αύριο και ενδεχομένως και την Κυριακή. Θα δούμε ανάλογα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και ενδεχομένως και τη Δευτέρα και τη Δευτέρα. Καλά. Λοιπόν, γεια χαρά. Διαδικτυακός σταθμός ηρωή. Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.